Να πάμε, αν είμαστε έτοιμοι, στον Γιώργο τον Ιωσηφίδη, ο οποίος παρακολουθεί και την δημοσιογραφική διάσκεψη, παρέα μαζί μας και φυσικά με όλους εσάς τους φίλους συνδρομητές της Sita Vision. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους δύο πανίκους και στη Μαρίνα. Και στους ακροατές, φυσικά. Τηλεθεατές. Τηλεθεατές. Ναι. Γιώργο, τι είδες από τον Απόλλωνα? Είδα μια συνέχεια και μια συνέπεια, θα έλεγα. Αρχίζει η αναμένηση με τα τρία παιχνίδια που είχα δει στις προηγούμενα παιχνίδια. Με την ίδια συνταγή ο προπονητής προσπάθησε να δει το παιχνίδι και με το ΕΝΑΕΛ. Και στο τέλος βγήκε το πλάνο, αν και δυσκολεύτηκε, κράτησε το 1-0. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό το ξεκίνημα, ίσως το καλύτερο που έκανε τα τελευταία, θα έλεγα, 8 χρόνια. Ναι, Μαρίνα, ναι. Εγώ θα ρωτούσα τι σημαίνει αυτό το 4 στα 4 την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες χάνουν βαθμούς. Εντάξει, σίγουρα δεν θα μπορέσει να πάει σε ρικά που θα σταματήσει το σερί του Απόλλωνα, όμως, όπως είπε και ο Πανίκος προηγουμένως, είναι ένα πολύ σημαντικό μαξιλαράκι αυτοί οι 12 βαθμοί. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και αν λάβουμε υπόψη, Μαρίνα, και αυτά που είπες όσον αφορά τις ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και τις απώλειες που έχουν. Αυτό είναι ακόμα κάνει την αξία των 4 παιχνιδιών, των 4 τρίποντων τεράστια σημασίας και πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να το διαχειριστεί ο Απολλωνάς. Σίγουρα θα χάσει κάποια παιχνίδια. Στη συνέχεια υπάρχουν παιχνίδια που και εκτός έδρας που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες. Όμως αντιλαμβάνεσαι, στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό το καλό κλίμα που συνεχίζει στον Απόλλωνα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να παίξει ίσως και καλύτερο ποδόσφαιρο και να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες φέτος. Γιώργο, γιατί στράβωσε λίγο προς το τέλος το παιχνίδι και η ΑΕΛ με 10 πίεσε, έφτιαξε φάσεις τη στιγμή που έδειχνε ο Απόλλωνας να το ελέγχει και ξαφνικά βλέπεις ότι το παιχνίδι γέρνει προς την πλευρά της ΑΕΛ. Να μην πω ανεξήγητα, είναι η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ, αλλά τι στραβώνει εκεί προς το τέλος κατά τη γνώμη σου? Πανίκο, νομίζω ότι το γεγονός ότι και η ΑΕΛ δεν είχε τίποτα να χάσει τα τελευταία λεπτά. Ρίσκαρε περισσότερο, διεκδίκησε κάποιες μονομαχίες, κέρδισε κάποιες στατικές φάσεις που έγινε επικίνδυνη. Δεν είχε τίποτα να χάσει από το παιχνίδι αυτό με το να μείνει, έπαιξε λίγο πιο επιθετικά. Ο Απόλλωνας δεν μπορώ να πω ότι εφησυχάστηκε. Απλά η ΑΕΛ έδωσε περισσότερο πάθος και προσπάθεια. Ήταν ένα ρίσκο Είναι μια κατά τη ομάδα γνώμη σου που που παίρνει η ΑΕΛ. είναι μια ομάδα που το έχει αυτό. Έχει. Κάπου σας έχασα. Σε ακούμε εμείς όμως, Γιώργο, συνέχισε. Σε Okay. ακούμε μια χαρά. Θεωρώ ότι η ομάδα του Κέρκες έχει το πάθος και διεκδικά με όλες τις δυνάμεις όλα τα παιχνίδια και έτσι δεν είχε και τίποτε να χάσει, όπως είπα και πριν, σε ένα παιχνίδι που έμεινε με 10. Ο Απόλλωνας όταν δεν έβαλε το δεύτερο γκολ να σκοτώσει το παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι ότι και τους παίκτες κυριάρχησε ως ένα σημείο και η πίεση που έβαλε η παίκτες της ΑΕΚ και ναι, μπορούσε να γίνει και το 1-1 και εκεί θα είχε, θεωρώ ότι ένα σοβαρό πρόβλημα ο Απόλλωνας με 10 παίκτες να κατάφερε να ισοφαριζόταν σε ένα παιχνίδι που το διαχειρίστηκε Ναι. πολύ καλά με τους 10 παίκτες της ΑΕΚ. Εκτός από τα τελευταία στιγμή του παιχνιδιού που θεωρώ ήταν φυσικό και η ΑΕΛ να δώσει περισσότερες δυνάμεις. Γιώργο, έχεις άποψη για την φάση την οποία συζήτησαν βασικά μετά οι παράγοντες της ΑΕΛ από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, την κόκκινη κάρτα?
Ήμουν πολύ μακριά. Ήταν, έγινε και η φάση κοντά στην κερκίδα της ΑΕΤ, στην Ανατολική κερκίδα. Αντιλαμβάνεσαι, πανικό. Δεν, ναι, δεν, δεν έχει καλή οπτική γωνία. Φορά. Τρίτη φορά, ούτε από την τηλεόραση, από τους δεύτερους μας, δεν καταφέρω να το δω. Δεν έχω άποψη. Είναι πραγματικά, χωρίς να θέλω να αποφύγω την ερώτηση, από το κερκίδα δεν ήταν καθαρή φάση να μπορώ να έχω ξεκαθαρή άποψη. Να, ωραία. Ο Απόλλωνας, είπαμε, έχει 4 στα 4. Ο Απόλλωνας είναι ικανός. Αυτός ο Απόλλωνας, έτσι όπως παρουσιάζεται, Γιώργο, είναι ικανός να κάνει το όνειρο των φίλων του Απόλλωνα πραγματικότητα, να κατακτήσω το πρωτάθλημα? Παρικό μου, διαλύουμε την τέταρτη αγωνιστική. Ναι, αλλά σίγουρα έχεις δει κάποια στοιχεία στον Απόλλωνα, έχεις μπορέσει να διαβάσει... Και έχει αποκτήσει και προβάδισμα γερό. Σημαντικό. Να σας πω, βλέποντας τις άλλες ομάδες και δει την Ομόνια, την Ανόρθωση, την ΑΕΚ, αυτές οι ομάδες οι παραδοσιακές που θεωρώ ότι προσπαθούν να πάρουν το πρωτάθλημα, που έχουν δείξαν αρκετές αδυναμίες και έχασαν πολλούς βαθμούς, εγώ εκεί αλίμονο αν δεν πιστεύσει ο Απόλλωνας φέτος με ένα ρόστερ που αφισβήθηκε πολύ έντονα, ναι, από την αρχή και μετά την αποτυχία στους ομίλους, στα παιχνίδια του Europa League. Θυμάσαι, Πανίκο, είχαμε μιλήσει ξανά. Βεβαίως, ναι. Μετά τη Ζήλινα και είχα πει τότε, σου είχα πει, μόνο με την υπομονή και με έναν καθαρό πλάνο και με τη διοίκηση να αποφασίζει σωστά για κάποια πράγματα και ευτυχώς την βοήθησε και τα αποτελέσματα την ομάδα. Την βοήθησαν, κακά τα ψέματα. Και επειδή στη Λεμεσό υπήρχε τότε έντονα η συζήτηση για τον προπονητή, αν είναι ποτέ δυνατόν να κρίνει κάποιον προπονητή από ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια. Και ήταν έντονη η δυσαρέσκεια. Με όλα αυτά, όπως είπα και πριν, με τις ομάδες που είδα που βγάζουν πολλές αδυναμίες, τόσο η Ανόρθωση και η Ομόνια ιδιαίτερα, με την ΑΕΛ σήμερα ο Απόλλωνας έδειξε ότι που για μένα ήταν η πιο οργανωμένη ομάδα που αντιμετώπισε. Μια ομάδα που ήταν έτοιμη στο παιχνίδια στο Europa League, την πίεσε πάρα πολύ και ναι, αυτή η ομάδα του Απόλλωνα πρέπει να δώσει τα πάντα φέτος, ναι, να πάρει το δάθος. Άλιστα. Ο Ντούσαν Κέρκες σε πολύ λίγο, βλέπω πίσω μου, σε πολύ λίγο θα είναι έτοιμος για την δημοσιογραφική του διάσκεψη. Γιώργο, θέλω μια λακωνική, αν μπορείς, όσο μπορείς τουλάχιστον, απάντηση. Νωρίτερα σε αυτές τις ομάδες που αναφέρθηκες για το ότι θα μονομαχήσουν για το πρωτάθλημα, δεν έβαλες το ΑΠΟΕΛ. Σκόπιμα, βλέπεις ότι το ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί? Μαθηματικά μπορεί και παρά μπορεί. Κακά τα ψήματα, το ΑΠΟΕΛ, δεν το ανάφερα, όχι γιατί δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρόβλημα φέτος. Απλά η προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ θα βγει εντροπή πρώτα να γίνει ανταγωνιστική ομάδα και να πάρει έτσι τον αέρα και να πάρει, Γιώργο, η ομάδα το δρόμο της, Γιώργο, με ένα νέο προπονητή, με ένα άλλο ξεκάθαρο πλάνο που έχει ο Σοφρόνης. Γιώργο, δώσ' μας μερικά δευτερόλεπτα. Γιώργο, κακά τα ψέματα, θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπει ξανά σε φόρα και φόρμα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε αμέσως τώρα. Έχουμε τον Μάριο Νεοφύτου στο Skype. Είναι μαζί μας ο Μάριος, ο οποίος μόλις έχει αφηχθεί, αντιλαμβάνομαι, από το Τσίριο Στάδιο. Μάριο, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Μάριο, καταρχήν, έχεις άποψη για την φάση την οποία συζητάμε με τον κεραυνό? Νομίζω, κατά την άποψη τη δική μου, νομίζω ότι η κόκκινη κάρτα είναι παρατραβηγμένη. Μια κίτρινη κάρτα, ο τερματοφύλακας ήταν εκτός εστίας, θεωρείται ποδοσφαιριστής και η λιγότερη που μπορούσε να τιμωρηθεί ήταν με κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι, και είμαι βέβαιος γιατί ξαναείδα τη φάση, δεν είναι κόκκινη κάρτα για εμένα. Μάλιστα. Αυτή είναι καθαρά η άποψή μου. Τι κρατάς από το παιχνίδι της ΑΕΛ?
Εντάξει, το παιχνίδι της ΑΕΛ, αυτό που κρατάω είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν έδωσε αρκετό χώρο στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας προσπαθούσε με μεγάλες μπαγκές, με τα ψηλά κορμιά που έχει στο επιθετικό έναν τρίτο του γηπέδου. Προσπαθούσε περισσότερο με αυτόν τον τρόπο να επιτεθεί, γιατί δεν έβρισκε τους χώρους ώστε να μπορεί να διασπάσει την ΑΕΛ. Και να αντιθέτει με την ΑΕΛ, στις αντεπιθέσεις είχε τις προϋποθέσεις, υπήρχαν οι χώροι. Υπήρχαν οι χώροι. Μετά το πρώτο transition του Απόλλωνα, όταν χανόταν η μπάλα, μετά υπήρχαν οι χώροι όταν έβγαινε η μπάλα και μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις και να καταφέρει να σημειώσει κάποιον γκολ. Εμένα μου άρεσε η ΑΕΛ καλύτερα την ώρα που μένει με 10 παίχτες. Την ώρα που μένει με 10 παίχτες και λειτουργεί το ένστικτο επιβίωσης, ειδικά μετά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, που ήταν φυσιολογικό Απόλλωνας να βγάλει κάποιες έτσι και καλές φάσεις για γκολ, αρχίζει και ειδικά στα τελευταία λεπτά και παίζουν οι ποδοσφαιριστές, όχι 10, μοιάζει να έχει 12 η ΑΕΛ και 11 ο Απόλλωνας. Και φτάνει και σε καλές ευκαιρίες για γκολ. Ναι, πολλές φορές είδαμε αυτό το πράγμα, ότι όταν η ομάδα μένει με 10 παίχτες παίρνει δύναμη περισσότερη από ότι είσαι με 11 παίχτες. Είναι διπλά τα τρεξίματα σου, προσπαθεί να κλείσεις τους χώρους, να μην δώσεις το δικαίωμα του αντιπάλου. Τα κατάφερε στο μεσοαμυντικό κομμάτι, γιατί ήταν ένα πολύ όμορφο κορτό Απόλλωνα, ένα σιούτ έξω από την περιοχή. Κρατούσε μακριά τους επιθετικούς του Απόλλωνα. Εντάξει, ήρθε τον γκολ, μετά και εκεί έπρεπε να ρισκάρει και με το ρίσκο που πήρε, γιατί χρησιμοποίησε τριάδα στο αμυντική γραμμή στα τελευταία 20 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Χρησιμοποίησε δύο επιθετικούς και ήταν αρκετά επικίνδυνος και μπορούσε στο τέλος να καταφέρει να πάρει έστω και την ισοπαλία. Μαρία, γενικότερα η άποψη σου για τη φετινή ΑΕΛ και μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει? Εντάξει, η ΑΕΛ νομίζω ότι θέλει ακόμα δουλειά, θέλει παιχνίδια. Είπα και σε κάποιες άλλες δηλώσεις μου ότι κάτι λείπει στην ΑΕΛ στο επιθετικό έναν τρίτο. Ο Τσέποβιτς είναι παίχτης περισσότερων της περιοχής. Χρειάζεται τα ρήγματα από Τόρες, από Έουλερ, από Πελέ. Χρειάζεται το ένας εναντίον ενός. Θέλει ένα πιο επιτελικό μέσο, ο οποίος να τροφοδοτήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τον επιθετικό. Νομίζω εκεί είναι το περισσότερο το πρόβλημα της ΑΕΛ. Για την άποψη δική μου, άλλη μπορεί να έχουν κάποια άποψη. Τον Τσάβες πώς τον είδες? Εντάξει, νομίζω είναι ανέτοιμος ακόμα. Ναι, όμως φαίνεται ότι είναι παίκτης περιοχής. Έχει καλό κράτημα μπάλας, φαίνεται από το σωματότυπο του και από τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αν έρθει σε έναν ικανοποιητικό επίπεδο, είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει αρκετά, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Yeah. Γιατί ο σέντερφορ, καταλάβετε, όταν το δίνει με μια ματιά. Για ανέτοιμος ήταν καλή η παρουσία του. Για ανέτοιμος. Ακριβώς. Μάρια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.